This is Blues Power. Okay, φίλοι και φίλες, όσο περιμένουμε να πέσει ακόμα κανένα sapling από αυτά εδώ. Okay. Πιστεύω ότι φτάνουν οι 4. Θα τα πολλαπλασιάσουμε. Ωραία, και τώρα που στο που είναι το σπίτι, υποθέτω πως είναι προς τα εκεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν χάθηκα. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε waypoint πριν πάμε για εξερεύνηση, και την πάτησα. Ωραία. Λοιπόν, ας κατευθυνθώ εγώ προς τα εκεί μία και βλέπουμε. Και νομίζω πως πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μιαμ. Okay. Μου φαίνονται γνώριμα αυτά τα μέρη. Okay, βλέπουμε και χιόνια προς τα εκεί. Μια χαρά. Οπότε πιστεύω ότι πάμε μια χαρά. Λοιπόν, και από κάπου εδώ τώρα ξεκινάει το πραγματικό κομμάτι, Take It. Αρκεί να βρούμε το σπίτι μας. Φυσικά και άμα δεν το βρούμε, δεν τρέχει και κάτι. Και μάλλον δεν θα το βρούμε. Όχι, πιστεύω είναι πίσω από το λόφο. Και να μην το βρούμε, δεν τρέχει και κάτι, δεν έχουμε κάνει τίποτα το ιδιαίτερο, οπότε δεν χάθηκε και ο κόσμος. Okay, βλέπουμε το χωριό. Το οποίο χωριό ίσως το αναβαθμίσουμε αργότερα σε πόλη και εκμεταλλευτούμε και τα σπίτια για... Θα δούμε. Έχει μια βιβλιοθήκη, θα μπορούσαμε να την κάνουμε το αναγνωστήριό μας και να διαβάζουμε βιβλία μέσα. Ωραία, ξεκινώντας λοιπόν, ναι, πρέπει να πάω να βρω λίγο σίδερο να αναβαθμίσω το φούρνο μας, γιατί δεν μου αρέσει ο απλός ο φούρνος. Θυμάμαι, ωραία, καλά θυμάμαι, έχει εδώ σίδερο, θα χρειαστούμε 5 σίδερα για να αναβαθμίσουμε. Ωραία, έχει μια χαρά, 5 έχει εδώ, 5 ακριβώς, μπράβο μας. Παίξουμε κανένα τζόκερ. Λοιπόν, και μιας και είμαστε εδώ, για να δούμε τι τρέχει πιο μέσα. Έχει κάρβουνο. Ωραία. Οπα. Και έχει και κόπερ. Τώρα στα ελληνικά. Οπα. Και σμαράγδια. Ρουμπίνια μάλλον. Σμαράγδια, ρουμπίνια, δεν θυμάμαι πως. Ποια από τα δύο είναι αυτά εδώ. Αυτό εδώ στα ελληνικά δεν θυμάμαι πως λέγεται. Ο χαλκός, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι αυτός. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με. Και με αυτόν θα φτιάξουμε, νομίζω, ναι, νομίζω ότι είναι ο χαλκός. Και με αυτόν θα φτιάξουμε τα καλώδια αυτά καθ' αυτά. Και με το λάστιχο που θα φτιάξουμε από τα sticky resin, τα κίτρινα αυτά εδώ, τα μπαρμπαδέλια που μαζέψαμε, γιατί δεν μπορώ να βγω. Και δεν μπορώ να βάλω και τίποτα. Ναι. Τώρα μπορώ να βγω. Ας κλείσουμε το νερό. Αυτή η σπηλιά είναι σκέτος θησαυρός. Μια χαρά. Ωραία. Θα την επισκεφθούμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν να πάρουμε και αυτό το σίδερο και θα κατευθυνθούμε προς το σπίτι να φτιάξουμε λίγο λάστιχο και μερικά καλώδια και να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα πρώτα μας μηχανήματα. Έλα. Πάμε και λίγο κάρβουνο. Τώρα, το φούρνο μας, γιατί να τον αναβαθμίσουμε. Ο απλός ο φούρνος, όπως σας έδειξα πριν, μπορεί να καίει για 8 αντικείμενα.
Με τον σιδερένιο φουρνό θα μπορούμε να και με 10 αντικείμενα ένα κάρβουνο, και πιστέψτε με, είναι πολύ χρήσιμο το κάρβουνο στο Take It Back, διότι αργότερα θα φτιάξουμε γεννήτριες, οι οποίες γεννήτριες και είναι με κάρβουνο. Και okay. Νύχτωσε. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Ωραία. Και αυτές οι γεννήτριες και είναι με κάρβουνο, και θα χρειαστούμε μπόλικο για να τις χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, για αρχή, ας πούμε δύο λόγια. Για αρχή θα χρειαστούμε, αργότερα που θα πάμε για ένα σκαφί σε εκείνη τη σπηλιά κατά πάσα πιθανότητα, αφήσαμε, θα χρειαστούμε 5 διαμάντια για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε πιο σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, ναι, επιστρέφω αμέσως. Okay. Είχαμε κάποιο προβληματάκι με το texture pack. Λοιπόν, τι θα να φτιάξω. Α, ναι. Λοιπόν, για αρχή θα λιώσουμε μόνο όσα πράγματα χρειαζόμαστε, ποτέ παραπάνω. 8. Γιατί θα φτιάξουμε αργότερα ένα μηχάνημα το οποίο μετατρέπει όλα μας τα μεταλλεύματα σε σκόνη. Και για ποιο λόγο να μην λιώσουμε παραπάνω? Γιατί το κάθε μετάλλευμα, όπως βλέπετε, μας φτιάχνει μία μπάρα, και στην πορεία εκείνο το μηχάνημα θα μετατρέπει το κάθε μετάλλευμα, εδώ την πέτρα, σε δύο σκόνες, και η κάθε σκόνη θα μας φτιάχνει δύο μπάρες. Στην ουσία δηλαδή θα διπλασιάζουμε οτιδήποτε βρίσκουμε και παίρνουμε. Λοιπόν, ας ξεφορτωθούμε μερικές ιδέες εδώ. Πάμε να φυτέψουμε τα δέντρα, ή δεν είναι και πολύ έξυπνο, ας κοιμηθούμε μία. Οπότε προς το παρόν θα λιώνουμε μέχρι να φτιάξουμε τα μηχανήματα που χρειαζόμαστε, μόνο ακριβώς όσα χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε κανένα κόκαλο? Έχουμε. Λοιπόν, δεν εξηγώ τα πράγματα από το κλασικό το Minecraft, γιατί υποθέτω πως τα γνωρίζετε. Σε περίπτωση τώρα που χρειάζεται να τα εξηγήσω, μπορείτε είτε να με ρωτήσετε κάτω στα σχόλια, είτε να μου στείλετε μήνυμα ή οτιδήποτε, να επικοινωνήσετε τέλος πάντων και να μου το ζητήσετε να εξηγώ. Λοιπόν, ας φυτέψουμε γι' αυτό. Θα έρθουμε να μαζέψουμε αργότερα τα υπόλοιπα. Τώρα προς το παρόν ελπίζω να έχουν λιώσει. Ωραία. Θα πάρουμε το φούρνο μας και θα τον αναβαθμίσουμε εδώ με τα σίδερά μας, κάπως έτσι. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο ακριβώς, χωρίς να πάρετε έναν έτοιμο φούρνο και να φτιάξετε τον ίδιο φούρνο ακριβώς έτσι, αλλά κάνουμε οικονομία στο σίδερο και θα φτιάξουμε με αυτόν τον τρόπο το σιδερένιο μας φούρνο. Τόσο τώρα ο φούρνος είναι απλός φούρνος, σιδερένιος απλός όμως, χωρίς ρεύμα. Στην πορεία θα φτιάξουμε και με ρεύμα, αν και από ό,τι έχω δοκιμάσει δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσο αυτός. Ωραία, τώρα ας ψήσουμε αυτά τα... Με ένα κάρβουνο θα ψήσουμε τα 9 και θα μας μείνει και για ένα 10. Δεν έχω 10 κομμάτια χαλκού, οπότε περιμένουμε να ψηθούν αυτά. Όσο περιμένουμε λοιπόν, θα δούμε τι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το πρώτο μας μηχάνημα. Βασικά, ας εξηγήσω λίγο αυτό το mod τι είναι εδώ πέρα που έχω τα αντικείμενα. Μπορώ, πατώντας το R, τακτοποιώ όλα τα αντικείμενα που έχω στο inventory μου εδώ, στο τέτοιο. Πατώντας το R εδώ, να τα τακτοποιήσω. Πηγαίνουν όλα σε μια σειρά που δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτό εδώ πέρα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όταν παίζετε μόνοι σας, είτε σε κάποιο σερβέρ που είστε operator, για να παίρνετε αντικείμενα. Δηλαδή, αν πατήσω αυτό εδώ, θα μου δώσει 64 πέτρες
από το παιχνίδι. Μπορώ να πάρω αυτό, μπορώ να πάρω αυτό. Φυσικά δεν θα κρατήσω τίποτα από αυτά. Πετώντας τα πάλι πίσω θα τα ξεφορτωθείτε. Τι άλλο, αν πατήσετε shift και click πάνω σε αυτά εδώ πέρα, σας δίνει την επιλογή shift και click, σας δίνει την επιλογή να σας δίνει το 111, το οποίο είναι απεριόριστο. Μπορείτε δηλαδή να βάζετε και θα παραμένει 111. Okay. Το ξεχωρινόμαστε και αυτό. Και επίσης μπορείτε να κάνετε save το inventory σας, που πάνω πει ότι αν πετάξω αυτό και δεν είναι πια μέσα στο inventory μου, βασικά κάτσε να τα ξεφορτωθώ όλα. Ωραία. Είχα κάνει save όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αν πατήσω load αυτή τη στιγμή επιστρέφουν όλα ακριβώς όπως ήταν και όλα αυτά εδώ πέρα υπάρχουν ακόμα εδώ. Φυσικά θα τα ξεφορτωθούμε. Αυτό ήταν εδώ. Μισό λεπτάκι τώρα να τα ξεφορτωθώ. Ξεφορτωθούμε. Ωραία. Και τα έχουμε όλα εδώ πέρα. Να σας πάρουμε μερικά πράγματα. Τι άλλο. Από εδώ πέρα μπορείτε να ρυθμίσετε είτε τον καιρό, άμα θέλετε να βρέχει. Μάλλον αν βρέχει συνήθως θέλετε να το σταματήσετε. Εμένα μου τη δίνει προσωπικά η βροχή. Αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη σειρά. Μπορείτε να μπείτε σε creative mode, που σημαίνει ότι μπορείτε να πετάτε, να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχετε περιόριστα, έχετε διαφορετικό μενού εδώ πέρα. Έχετε όλα τα αντικείμενα που μπορείτε να διαλέξετε. Αυτό εδώ το magnet mode είναι όταν το έχετε ενεργοποιημένο και σκάβετε κάπου μακριά, το αντικείμενο έρχεται πάνω σας. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της μέρας, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ, και εδώ απλά να γιατρέψετε τον εαυτό σας. Φυσικά επειδή θα τα κάνουμε όλα νόμιμα, θα απενεργοποιήσω από τα options αυτό, θα το βάλουμε στο recipe mode. Όπως βλέπετε εξαφανίστηκαν όλα αυτά. Πατώντας πάνω σε αυτά τα αντικείμενα δεν μου δίνει τίποτα, παρά μόνο μου δείχνει ακριβώς πως φτιάχνεται το κάθε αντικείμενο. Όταν είστε στο cheat mode, για να δείτε πως φτιάχνεται το κάθε αντικείμενο, πάτε το ποντίκι σας επάνω και πατώντας R σας βγάζει τη συνταγή. Ας επενεργοποιήσουμε το recipe. Ωραία. Και πάμε να δούμε πως θα φτιάξουμε το πρώτο μας μηχάνημα, το οποίο είναι το generator, αυτό εδώ, το οποίο θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε οτιδήποτε άλλο, για να λειτουργήσει μάλλον οτιδήποτε άλλο. Χρειαζόμαστε μία μπαταρία, τρία σίδερα, refined σίδερα, που είναι πάνω απ' ότι θα τα ξαναλιώσουμε για να τα κάνουμε refined, και ένα iron furnace, σιδερένιο φούρνο. Okay, για την μπαταρία τι χρειαζόμαστε. Εδώ είναι η μπαταρία. Εδώ. Συνήθειες. Χρειαζόμαστε tin, δεν θυμάμαι στα ελληνικά πως λέγεται. Copper cable. Sorry. Είναι το χάλκινο καλώδιο το οποίο θα φτιάξουμε σε λίγο. Και redstone. Με λίγα λόγια, προς το παρόν δεν μπορούμε να φτιάξουμε γεννήτρια. Έχουμε λιώσει το χαλκό μας εδώ πέρα και ας φτιάξουμε τα πρώτα μας καλώδια. Αυτά είναι τα καλώδια, τα μη μονωμένα καλώδια. Θα λιώσουμε λίγο κάρβουνο ακόμα θέλουμε, και όπως είδατε είναι 20 κομμάτια, θα τα ψήσουμε. Υπάρχει ένα μηχάνημα που θα φτιάξουμε φυσικά και αυτό αργότερα, το οποίο μετατρέπει αυτή την ουσία σε τρία λάστιχα, και λέγεται extractor, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, οπότε απλά τα καίμε, τα λιώνουμε και τα μετατρέπουμε από ένα sticky resin σε ένα rubber. Τη μαύρη πέτρα που πήραμε θα τη χρησιμοποιήσουμε σε αυτό εδώ το σχήμα.
Δεν θυμάμαι πώς, νομίζω πρέπει να την ψήσουμε αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε αργότερα. Θα πάρουμε το λάστιχο όσο ψήθηκε και θα το χρησιμοποιήσουμε μαζί με το καλώδιο μας για να φτιάξουμε μονωμένο καλώδιο. Το μονωμένο καλώδιο θα το χρησιμοποιήσουμε αργότερα για να φτιάξουμε την μπαταρία, τις μπαταρίες ή ακόμη και για να βάλουμε καλωδίωση κάπως έτσι. Ξέρω ότι είναι αστείο τόσο μεγάλο καλώδιο, αλλά έτσι γίνεται στο Minecraft. Αυτά λοιπόν για το τρίτο επεισόδιο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Άμα σας αρέσει αν σας αρέσει η σειρά, μπορείτε να κάνετε like, μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας αν δεν σας αρέσει κάτι. Και άμα θέλετε να δείτε κι άλλα, μπορείτε να κάνετε subscribe, να εγγραφείτε στο κανάλι και να ενημερώνεστε κάθε φορά που θα δημοσιεύω ένα καινούριο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.